Να καλησπέρισουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών και Ανάπτυξης του Δήμου Κομοτηνής, τον κύριο Δημήτρη Πολιτιάδη, με τον οποίο θα συζητήσουμε τα θέματα τα οποία συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν στην τελευταία Οικονομική Επιτροπή, η οποία συνεδρίασε την Δευτέρα, καθώς και άλλα ζητήματα που απασχολούν τον Δήμο Κομοτηνής. Κύριε Πολιτιάδη, να σας καλησπέρισουμε. Καλησπέρα κύριε Πασχαλίδου, καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα στους τηλεθεατές. Να ξεκινήσουμε την συζήτησή μας με το θέμα των δημόσιων κημητηρίων Κομοτηνής όσον αφορά τις εργασίες τις οποίες πρόκειται να διεξαχθούν το επόμενο χρονικό διάστημα με την αποκατάσταση κάποιων τάφων καθώς και με την μερική διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Ναι, πράγματι σε αυτό το οποίο με ρωτάτε έχουν μετά από πρόγραμμα βέβαια που είχαμε κάνει έχουμε ολοκληρώσει τις εργασίες στο οστιοφυλάκιο. Έχουμε δημιουργήσει σε ένα χώρο και ένα νέο οστιοφυλάκιο και προχωράμε στην κατασκευή τουαλετών όπου θα αντικαταστήσουν τις χημικές τουαλέτες. Επίσης έχουμε προγραμματίσει και με μια επίσκεψη που κάναμε μαζί με τον Δήμαρχο πριν από λίγες ημέρες να ολοκληρώσουμε την περίφραξη του κημητηρίου εδώ στην Κομοτηνή στο σημείο όπου δεν υπάρχει. Είναι περίπου γύρω στα 50 μέτρα ένα κομμάτι και μιλάω βέβαια για τα νέα τα νεκροταφεία που είναι στο όρο εκεί σε έναν χώρο που υπάρχει μεν σε ένα σημείο περίφραξη, σε κάποιο σημείο δεν υπάρχει, οπότε θα ολοκληρώσουμε και την υφιστάμινη αλλά και θα κλείσουμε αυτό το κομμάτι των 50 περίπου μέτρων. Μάλιστα. Και θα ολοκληρώσουμε έτσι και την περίφραξη. Μάλιστα. Τέλος, ολοκληρώνουν τις διαδικασίες τροποποίησης του κανονισμού της λειτουργίας των κημητηρίων και στην Κομοτηνή βέβαια, αλλά και στις τοπικές κοινότητες και με έναν κανονισμό ο οποίος σύντομα θα κατευθεί προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο και με στόχο βέβαια όλα αυτά τα οποία λέω τα κημητήρια του Δήμου να παραμείνουν ευρεπή και να συνεχίζουν να λειτουργούν χωρίς προβλήματα. Μάλιστα. Πάμε τώρα στα ζητήματα τα οποία συζητήθηκαν στην Οικονομική Επιτροπή και αφορά την ενίσχυση των αθλητικών συλλόγων του Δήμου Κομοτηνής, δεδομένου ότι την παρούσα φάση μπορεί να έχουν σταματήσει οι όποιες δραστηριότητες λόγω προληπτικών μέτρων του κορονοϊού. Η ζωή όμως θα συνεχιστεί μετά από ορισμένες ημέρες, να μην πούμε δύο μήνες όταν θα λήξει και θα σταματήσει να κρούει ο κόδωνας του κινδύνου. Τι ακριβώς αποφασίστηκε στην Οικονομική Επιτροπή? Είναι πάγια τακτική τα τελευταία χρόνια του Δήμου και εφόσον τα οικονομικά μας το επιτρέπουν να επιχορηγούμε αθλητικούς συλλόγους και πολιτιστικά σωματεία με μία πίσωση την οποία εγγράφουμε στον προϋπολογισμό του έτους. Έτσι λοιπόν και φέτος το ποσό είναι το ίδιο ακριβώς με πέρυσι. Ξεκινάμε και δεχόμαστε αιτήσεις από αθλητικά σωματεία. Θέλουμε να βοηθήσουμε και τα αθλητικά σωματεία αλλά και τους πολιτιστικούς συλλόγους, μια και τα οικονομικά τους δεν επιτρέπουν για κάποιες δραστηριότητες. Θέλουμε δηλαδή και να τους βοηθήσουμε αλλά και να εμπλουτίσουμε τις δραστηριότητες αυτό. Λοιπόν, στην Οικονομική Επιτροπή της Δευτέρας αποφασίστηκε μετά από αίτημα βέβαια ο Παθρακικός, ο γνωστός Παθρακικός σε όλους, το αθλητικό σωματείο, το οποίο βέβαια αυτή τη στιγμή κάνει μια προσπάθεια να ανεβεί σε μια κατηγορία επαγγελματική, συγκεκριμένα στην τρίτη εθνική. Την επιχορηγούμε λοιπόν μετά από ένα αίτημα του ποσό των 1.000 ευρώ για να καλύψουμε κάποιες μετακινήσεις του για το πρωτάθλημα το οποίο λήγει μέσα στον, μέχρι τον Μάιο. Βοηθώντας έτσι αυτό το οποίο έχει προγραμματίσει και ευχόμαστε όλοι να το πετύχει, ώστε του χρόνου να είναι σε μια άλλη ανώτερη κατηγορία. Η Ακαδημία, Αθλητικό Σύλλογο, τον οποίο επιχορηγήσαμε και πέρσι ακριβώς για να εκπληρώσει κάποιους σκοπούς που έχει βάλει στο ετήσιο της πρόγραμμα με 1.000 ευρώ. Και τον Γυμναστικό Αθλητικό Σύλλογο, το ΓΑΣ, ας πούμε, που όλοι μας ξέρουμε με τα 3-7 γράμματα ΓΑΣ, με το ποσό του 3.000 ευρώ για να μπορέσει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις στο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής που είναι στο μπάσκετ. Και τέλος, ένα γεγονός το οποίο έχει προγραμματιστεί για το καλοκαίρι
ο Δικηγορικός Σύλλογος μέσω της ποδοσφαιριστικής αθλητικής του αθλητικού του συλλόγου, τον ΟΡΦΕΑ, έχει προγραμματίσει πανελλήνιοι αγώνες ποδοσφαίρου μεταξύ των δικηγορικών συλλόγων της Ελλάδος να γίνουν εδώ στην Κομωτινή. Έτσι λοιπόν και αυτούς τους έχουμε επιχορηγήσει με ένα ποσό των 4.000 ευρώ για την δραστηριότητα αυτή που έχει προγραμματιστεί, όπως είπα και προηγουμένως, μέσα στο καλοκαίρι. Μάλιστα. Να αλλάξουμε τώρα θέμα και να συζητήσουμε για τον διαγωνισμό, τη Δημοπρασία, η οποία διεξήχθη πριν από λίγες ημέρες στο Δημοτικό Κατάστημα Κομωτινής για τα bungalows του Φαναρίου. Σε τι στάδιο βρίσκεται αυτή τη στιγμή η διαδικασία? Πράγματι, πριν από λίγες ημέρες είχε πραγματοποιηθεί η Δημοπρασία για 74 bungalows στην περιοχή του Φαναρίου. Η διαδικασία αυτή συνεχίστηκε. Τυπικά πρέπει να εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή το πρακτικό του διαγωνισμού. Όντως, η Οικονομική Επιτροπή έχει εγκρίνει το πρακτικό της, του διαγωνισμού και από εδώ και στο εξής θα καλέσουμε όλους αυτούς οι οποίοι πλειοδότησαν σε αυτά τα 74 αυτά διαμερίσματα να προσέλθουν στο Δήμο, να υποβάλουν όλα τα απαραίτητα δίκαια λογιστικά και αφού πληρώσουν βέβαια και το μίσθωμα του πρώτου έτους να υπογράψουν την σχετική σύμβαση ώστε να μπορούν να κάνουν χρήση για 2 χρόνια όπως ήταν και η διαδικασία του διαδικογονισμού. Μάλιστα. Ένα θέμα ακόμα, κύριε Πολιτιάδη, που θεωρούμε σωστό να ενημερώσουμε τους τηλεθεατές μας, είναι η πλατφόρμα η οποία μπήκε σε λειτουργία για την δήλωση των τετραγωνικών. Αρκετές φορές θίξαμε το ζήτημα αυτό προς ενημέρωση των πολιτών του Δήμου Κομωτινής και εφόσον υπάρχει και δυνατότητα να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, να ενημερώσουμε ακόμη μια φορά το κοινό μας, μπορούν άνετα να το κάνουν από την άνεση του σπιτιού τους και χωρίς να συνοστίζονται στο Δημοτικό Κατάστημα Κομωτινής. Πράγματι, από 1 Μαρτίου έχει δημιουργηθεί μια πλατφόρμα από την ΚΕΔΕ, όπου λοιπόν ο καθένας μπορεί, χωρίς να έρχεται στο Δήμο, χωρίς να ταλαιπωρείται, χωρίς να χάνει ώρες, να μπαίνει μέσα σε αυτή την, να κάνει χρήση αυτής της πλατφόρμας και να μπορεί μέσω του διαδικτύου να δηλώνει τα τετραγωνικά, ούτως ώστε αυτά τα οποία είναι δηλωμένα, να διορθώνει μάλλον τα τετραγωνικά μέτρα, ώστε αυτά τα οποία είναι δηλωμένα στους λογαριασμούς της ΔΕΗ ή κάποιου άλλου παρόχου να συμπίπτουν, εάν δεν συμπίπτουν βέβαια, με το ε9. Είναι πάρα πολύ γρήγορη η διαδικασία, είναι πάρα πολύ εύκολη. Σε μια οθόνη η οποία βγαίνει και αναφέρει τα στοιχεία του ακινήτου, το μόνο που κάνεις είναι να αλλάξεις, εάν δεν συμπίπτει με το ε9, τετραγωνικά του ακινήτου το οποίο είναι στην κατοχή σου. Βέβαια αυτή η διαδικασία πλέον λόγω της, του κορονοϊού πιστεύω ότι επιβάλλεται αυτές τις ημέρες να αποφύγει αυτήν όλοι που προσπαθούμε να αποφύγουμε σε διάφορους χώρους να συσσωρεύονται πάρα πολλά άτομα και βέβαια όπως είπα και προηγουμένως είναι πολύ γρήγορα και πολύ εύκολα να κάνει κάποιος αυτή τη διαδικασία από το σπίτι του. Παρακολουθώντας λοιπόν να σας πω και κάποια έτσι στοιχεία αριθμητικά, παρόλο που η εφαρμογή αυτή λειτουργεί εδώ και πολύ μικρό χρονικό διάστημα, είναι από αριθμό αιτήσεων υπερβαίνει αυτό το οποίο γινόταν από πρώτου στους Δήμους. Μάλιστα, πολύ ωραία. Κύριε Πολιτιάδη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Yes.